Πράγματα σήμερα στη συζήτηση του πρώτου νομοσχεδίου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα τη Νέα Δημοκρατία να μιλάει για χρηστή διοίκηση, το ΚΚΕ για το ότι ο καπιταλισμός φταίει για τη δημιουργία της φτώχειας και βέβαια τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ποταμιού να μας λέει πηγαίνετε στους Γερμανούς και εμείς είμαστε μαζί σας. Ακούγοντας λοιπόν όλα αυτά τα επιχειρήματα, μου ήρθανε στο μυαλό κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Να πω ότι για το μεν θέμα του για όλα αυτά ή ο καπιταλισμός και για τη φτώχεια, μου ήρθε στο νου ένα απόσπασμα από το γνωστό βιβλίο του George Orwell, «Φάρμα των ζώων», όπου στο τέλος του βιβλίου κοιτάζουν τα ζώα από το παράθυρο, τα γουρούνια και τους ανθρώπους. Κοίταζαν μία τα γουρούνια και μία τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούσαν να διαχωρίσουν ποια ήταν τα γουρούνια και ποιοι οι άνθρωποι. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η σημειολογία αυτού του σπουδαίου βιβλίου του George Orwell. Όσον αφορά για το θέμα, το επιχείρημα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ποταμιού, μου θύμισε την περίφημη ατάκα στην ελληνική ταινία «Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας». Πολύ ωραία ταινία νομίζω. Όμως, επειδή θυμήθηκα όμως και κάτι άλλο, ακούγοντας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ποταμιού, θυμήθηκα μία ερώτηση που είχα καταθέσει στις 18 Αυγούστου του 2014, όπου εμφανιζόταν, όταν αποπέμφθηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ως γραμματέας εσόδων, να διεκδικεί ένα μπόνους 5 εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Η ερώτηση αυτή δεν απαντήθηκε ποτέ, παρόλο που είχα καταθέσει και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, όπου ζητούσα το περίφημο συμβόλαιο, το χρυσό συμβόλαιο, όπως έλεγαν τα δημοσιεύματα εκείνης της περίοδου. Δεν περιμένω βέβαια να μου απαντήσει, αλλά ήρθε η ώρα που θα δούμε και το συμβόλαιό σας και θα δούμε ακριβώς αν διεκδικήσατε ή όχι τα 5 εκατομμύρια ευρώ εις βάρος του ελληνικού λαού. Η συζήτηση του πρώτου νομοσχεδίου της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε παρά να αφορά την ανακούφιση της κοινωνίας από τα αποτελέσματα της ανθρωπιστικής κρίσης. Η νομοθετική πρωτοβουλία αποδεικνύει τις προτεραιότητες της κυβέρνησης όλων των Ελλήνων. Με όσους πόρους μπορούμε να βρούμε άμεσα, στοχεύουμε στην ανακούφιση όσων έχουν ανάγκη. Η ανθρωπιστική κρίση αποτελεί, κυρίες και κύριοι, κοινωνικό φαινόμενο. Και υφίστανται πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για τη γέννησή του. Αποτυχίες πολιτικής και οικονομικής σκέψης και πρακτικής και ιδεολογικές αγκυλώσεις. Η ανούσια λιτότητα, η ανεφάρμοστη εσωτερική υποτίμηση, η αδιέξοδη νεοφιλελεύθερη εξυπηρέτηση της τσέπης των ολιγαρχών έναντι των αναγκών των πολλών αποτελούν κύριους γεννησιουργούς παράγοντες του κοινωνικού φαινομένου, το οποίο δεν δικαιολογείται σε μια χώρα που υποτίθεται ότι έχει περάσει το στάδιο της επανάπτυξης. Οι πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων είναι αυτές που δημιούργησαν τον εφιάλτη σε πλήθος πολιτών. Σήμερα καλούμαστε να λύσουμε το πρόβλημα που μας σκληροδότησαν. Αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί την αρχή της λύσης. Δεν διεκδικούμε δάφνες τελειότητας, αφού τόσο ο χρόνος όσο και οι πόροι είναι περιορισμένοι. Όμως πιστεύουμε ότι αφού η αρχή είναι το ίμιση των παντών, έχουμε κάνει τουλάχιστον μια πρώτη καλή προσέγγιση. Ακούμε την κριτική για την έκταση των προσπαθειών. Γιατί, λέει, καλύπτουμε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και όχι τα διπλάσια ή τα τριπλάσια. Γιατί παρέχουμε τόσα εκατομμύρια ευρώ και όχι τα διπλάσια ή τα τριπλάσια. Γιατί, λέει, φέρνουμε τροπολογίες. Οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι ναι, υπάρχει πλήθος τροπολογιών, οι οποίες όμως, όπως είπε και η πρόεδρος της Βουλής, και θα αναλυθούν από τους υπουργούς διεξοδικά, κάτι το οποίο εσείς ποτέ δεν κάνατε. Κάτι και το σώμα επίσης είναι αυτό που θα αποφασίσει αν θα τις κάνει αποδεκτές. Κάτι που εσείς ποτέ δεν κάνατε. Η ειδοποιώς διαφορά βέβαια αυτών των τροπολογιών από τις δικές σας είναι ότι εμείς εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πολιτών και όχι τα συμφέροντα και τις τσέπες των ολιγαρχών που εξυπηρετούσατε εσείς. Ότι εμείς καταθέτουμε για να έχουν τη δυνατότητα να τις μελετήσουν οι βουλευτές και δεν τις καταθέτουμε λίγο πριν κλείσει η συνεδρίαση της Ολομέλειας, για να εξυπηρετήσουν τους ολιγάρχες και να μην φαίνονται οι ντροπές σας. Για συναλλαγές, για παράδειγμα, όπως με την τροπολογία 1251 κάθετος 67 που περάσατε εν μία νυχτή,
όπου απαλλάσσατε ολιγάρχες, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Unfollow, η κυβέρνησή σας ήταν αυτή που έσβησε πρόστιμα και βεβαιωμένες φορολογικές υποχρεώσεις που μόνο για μία εταιρεία και μόνο για το 2010 και 2011 ανέρχονται στα 480 εκατομμύρια ευρώ από 800 εκατομμύρια που ήταν τον αρχικό. Δεν γίνεται λοιπόν αυτοί που συντέλεσαν με πράξεις ή παραλήψεις τους στην ανθρωπιστική κρίση και δεν έκαναν τίποτα ουσιαστικό για να την περιορίσουν, να παρουσιάζονται ως επικριτές των προσπαθειών επίλυσης του προβλήματος που οι ίδιοι δημιούργησαν. Πιστεύω ακράδαντα ότι αν οι υπουργοί της κυβέρνησης είχαν τη δυνατότητα να ανακουφίσουν ακόμη περισσότερους, θα το έκαναν. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε τις προσπάθειες για να συμπεριληφθούν ακόμη περισσότεροι συμπολίτες μας, πέραν αυτών που βιώνουν ακραία φτώχεια, στους δικαιούχους ενός προγράμματος επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Γιατί η επανεκκίνηση οφείλει να γίνει από τη βάση της κοινωνίας και όχι από τους υποτιθέμενους επενδυτές, τους οποίους στόχευε η προηγούμενη κυβέρνηση. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ λίγο ακόμη χρόνο. Φυσικά θέλουμε τις επενδύσεις, αλλά αυτές που θα έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, όχι μόνο οικονομικό όφελος για αυτούς που τις υλοποιούν. Πιστεύουμε σε ένα κράτος που θα μπορεί να λειτουργεί και να ελέγχει την αγορά προς όφελος των πολιτών και του ανταγωνισμού, γι' αυτό και ζητάμε την αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Είναι αλήθεια ότι περιορίσαμε, κύριε Υπουργέ, τα Υπουργεία και τους μετακλητούς και τους γραμματείς. Όμως σε μια εποχή που ζητάμε από τους πολίτες να στύψουν και το αίμα από την πέτρα, οφείλουμε να δουλέψουμε προκειμένου να σταματήσουν τα φαινόμενα αναξιοκρατίας και αναξιοκρατικών διορισμών, τα οποία βέβαια γιγάντωσαν το παλαιό κομματικό πολιτικό σύστημα. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, οι πιλότοι πολεμικής αεροπορίας να διακινδυνεύουν τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα για ψίχουλα και να παρέχονται τριπλάσιοι και τετραπλάσιοι μισθοί στους γενικούς γραμματείς και ταυτόχρονα η παροχή αυτοκινήτων, οδηγών, ασφάλειας και εξόδων κίνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε, αποτελεί ριζοσπαστικό κόμμα. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να στοχοποιήσει αυτές τις αδικίες για να κάνει πράξη τη δήλωση του Πρωθυπουργού ίση αμοιβή για ίση εργασία και μόνο οι έντιμοι και οι άξιοι θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Η μέχρι τώρα εξοικονόμηση ήταν απαραίτητη, αλλά οφείλουμε να συνεχίσουμε. Να υπάρχουν οι απαραίτητες κρατικές θέσεις και να στελεχώνονται από άξιους με απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Οι πρακτικές του παρελθόντος για το βόλεμα κομματικά αρεστών πρέπει να μπουν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας μαζί με όσους υποστηρίζουν τέτοιες λογικές και οι πόροι που θα εξοικονομηθούν να οδηγηθούν στην κοινωνία. Οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι προσπαθούμε, αλλά απαιτούν ταχύτητα, καθώς οι συνθήκες πίεσης που δέχονται είναι ασφυκτικές. Από τη μελέτη, κύριε Πρόεδρε, του νομοσχεδίου διαπιστώνει κανείς ότι η κυβέρνηση κάνει τα πρώτα βήματα ολοκλήρωσης και υλοποίησης των προεκλογικών της δεσμεύσεων. Φυσικά πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά. Γνωρίζουμε ότι τα μέχρι στιγμής οι μόνες κινήσεις στόχευαν στον εντυπωσιασμό και όχι στην ουσία. Γνωρίζουμε ότι καπηλεύονταν οι έννοιες και κατασπαταλούνταν οι πόροι για να κάνουν βόλτες υπουργοί και να βολεύονται οι μέτεροι. Γνωρίζουμε όμως ότι ο ελληνικός λαός ήταν σαφής και ξεκάθαρο στην εντολή να δοθεί τέλος σε όλα αυτά. Και θα κλείνω γιατί πρέπει να ολοκληρώσω. Οφείλω βέβαια, μια που είναι μια μέρα πένθους για την ελληνική κοινωνία, ότι να καταδικάσουμε σήμερα αυτό που έγινε για το παιδί το οποίο κηδεύτηκε, το οποίο οδηγήθηκε στο θάνατο από ένα συνοφίλεμα δηλών. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια, μαζί με τη δέσμευση πιστεύω ολόκληρου του σώματος ότι θα πράξουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, γιατί να είναι ώστε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό να είναι το τελευταίο στη χώρα μας.